Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να διαγράψουμε οτιδήποτε έχουμε κάνει capture με αυτό εδώ το κουμπάκι στο χειριστήριο, δηλαδή ό,τι έχουμε τραβήξει φωτογραφία, βίντεο κτλ. Μας αρέσει να τραβάμε φωτογραφίες, να τις μοιραζόμαστε με φίλους και με τις παρέες μας, αλλά πιάνουν και έναν διόλου ευκαταφρόνητο χώρο στον σκληρό μας δίσκο. Και ο δίσκος σε αυτή τη γενιά παρά είναι πολύτιμος. Πάμε να δούμε λιγάκι πώς θα διαγράψουμε αυτά που έχουμε κάνει capture. Από το σταυρό στο χειριστήριο πατάμε το επάνω. Και αφού μας δείξει τα παιχνίδια, πηγαίνουμε δεξιά στα πολυμέσα, ξανά δεξιά στο μεγεθυντικό φακό και στο γρανάζι. Στο γρανάζι πατάμε το Χ. Πηγαίνουμε χώρος αποθήκευσης. Πάμε δεξιά και ερχόμαστε στη συλλογή πολυμέσων και πατάμε το Χ. Εδώ είναι όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουμε τραβήξει μέσα από τα παιχνίδια. Ένα για παράδειγμα είναι αυτό εδώ. Μπορώ να έρθω εδώ δεξιά, αριστερά, να πάω κάτω, να πατήσω το Χ και να μου δώσω διάφορες επιλογές. Θέλω να κρατήσω μόνο αυτή την πρώτη εικόνα, οπότε θα κάνω επιλογή όλων πατώντας το Χ και μετά θα πάω πάνω στην εικόνα να την ξετσεκάρω. Ωραία. Τώρα είναι όλα τσεκαρισμένα εκτός από την εικόνα που θέλω να κρατήσω. Πηγαίνω δεξιά, κατεβαίνω στο διαγραφή, πατάω το Χ. Με ρωτάει για επιβεβαίωση αν είμαι σίγουρος ότι θέλω να τα διαγράψω. Είμαι σίγουρος, πηγαίνω δεξιά στο διαγραφή και πατάμε πάλι το Χ από το χειριστήριο. Έχουν φύγει, έχουμε γλιτώσει περίπου 800 MB. Μια χαρά νομίζω. Τώρα μας πιάνουν από 800 κάτι που ήταν μόλις 1,24 που είναι μια φωτογραφία. Καλή συνέχεια.